Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του φράγματος Ιλαρίων. Ήδη από τον Ιούλιο ξεκίνησε η πλήρωση του φράγματος, ενώ ο Δήμος Σερβίων Βελβενδού βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τη ΔΕΗ προκειμένου να υπάρξει άμεσα ανταποδοτικό όφελος για την περιοχή. Για την πορεία του έργου μίλησε στην κάμερα του ΓΕΣ ο Δήμαρχος Βασίλης Κωνσταντόπουλος. Ευτυχώς προς το παρόν όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το πρόγραμμα και σύμφωνα με τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΔΕΗ απέναντι και στο Δήμο αλλά και στην τοπική κοινωνία. Με μια σύντομη αναφορά μπορούμε να πούμε ότι έχει προσδιοριστεί το κόστος για την ανάθεση των μελιτών των αρδευτικών συγκροτημάτων της περιοχής, Ελάτη, Τρανόβολτο, Φρούριο και περίπου 15.000 στρέμματα, και αναμένεται εντός της επόμενης ή της μεθεπόμενης εβδομάδας, σύντομα δηλαδή, να ανατεθεί από τον Γενικό Διευθυντή τον κύριο Κοπανάκη στη μελετητική εταιρεία η εκπόνηση των μελετών αυτών. Επίσης υπάρχει ξανά δέσμευση ότι θα προχωρήσει η πεζογέφυρα του Σιούνιου Κάνορα και βεβαίως και η σκήτη, η επιδιόρθωση, η αναστήλωση, η υποστήριξη της σκήτης του Σιούνιου Κάνορα. Είναι τρία σημαντικά ζητήματα για την περιοχή. Επιπλέον αυτού, επειδή κατάντη του φράγματος γίνεται μια μελέτη αυτή τη στιγμή η ανάπλαση συνολικά της περιοχής, στη Μονή του Ιλαρίων αλλά και στην περιοχή των Αναβρικών, εμείς ζητήσαμε και θα προσθεθεί στη μελέτη αυτή η ανάπλαση της περιοχής των Αναβρικών, δηλαδή της περιοχής νότια του Αλιάκμουνα. Βεβαίως όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε χρειάζονται αγώνα, συνεχή επαγρύπνηση προκειμένου να υλοποιηθούν.